Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σαόλης και αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Για μία ακόμα φορά θα αναλύσουμε τις τρεις κατηγορίες μας. Αυτές είναι η ενδεκάδα της αγωνιστικής, η στιγμή της αγωνιστικής και φυσικά ο MVP της αγωνιστικής. Σήμερα καλεσμένος μας είναι ο Κωνσταντίνος Ζάλιαρης. Και πριν περάσουμε και αναλύσουμε τις τρεις κατηγορίες, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ξεκινάμε λοιπόν με την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Γεια σου Κωνσταντίνε. Χαίρετε. Θυμίζω πως δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερους από δύο παίκτες από την ίδια ομάδα στην ενδεκάδα και ξεκινάμε με τον ατοφύλακα Νάγκη από την ΑΕΛ. Ναι, ο ένας, μάλλον το ένα από τα δύο παιχνίδια που δεν είχε γκολ. Ήταν ο ατοφύλακας που κράτησε το 0. Στο 0-0 η ΑΕΛ με τον Ατρόμητο. Και ο ΠΑΟΚ είχε κρατήσει το 0 παθητικό, αλλά ο Νάγκη νομίζω ότι κερδίζει τη θέση. Εντάξει, ένα κακό μάτς, αλλά η μία απόκρουση που έκανε ο Νάγκη ουσιαστικά κράτησε και την ισοπαλία στο συγκεκριμένο μάτς. Συνεχίζουμε με την άμυνα. Δεξιά ο Αγκέ, αριστερά Ζαγαρίτης και στόπερ ο Γούτας με τον Κολόμπο. Ο Αγκέ έχει την assist στον Τζόλι, τον εκπληκτικό νεαρό του ΠΑΟΚ. Ο Ζαγαρίτης νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να χάσει από κανέναν άλλο την θέση αυτή την εβδομάδα στην αγωνιστική, στην ενδεκάδα της αγωνιστικής της Super League. Και από εκεί και πέρα ο Γούτας συνεχίζει να είναι σταθερός στο κέντρο της άμυνας. Και ο Κολόμπο, ο οποίος έχει καταφέρει να βάλει τον γκολ για τον Βόλο στην μεγάλη ανατροπή που είδαμε με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Εντάξει, έφαγε βέβαια και τρία γκολ πίσω στην άμυνα η άμυνα του Βόλου, αλλά. Και μόνο που σκοράρει ένας κεντρικός αμυντικός 92 και κάνει την απόλυτη ανατροπή, νομίζω έχει θέση στην ενδεκάδα. Συνεχίζουμε με τα χαφ. Δεξιά ο Φορτούνης, αριστερά ο Νέιρα του Όφη και στο κέντρο των μέσων Μπουχαλάκης και Σάκοφ. Μπουχαλάκης δύο γκολ απέναντι στον Άρη, έχει κάνει τη διαφορά. Η δεύτερη φορά στην καριέρα το πετυχαίνει. Σωστό. Η πρώτη με τον Ολυμπιακό. Μαζί με τον Φορτούνη στην δεκάδα, νομίζω επάξια. Με τον Φορτούνη να είναι από τους πιο έμπειρους πλέον και καθοδηγητής του Ολυμπιακού. Δύο ασίστ ο Φορτούνης, δύο γκολ ο Μπουχαλάκης. Ακριβώς. Ο Σάκοφ νομίζω ότι έχει πάει σε άλλο επίπεδο πλέον τον άξονα της ΑΕΚ και το απέδειξε και στο ματς με την Τρίπολη που χρειαζόταν η νίκη και η αντίδραση για την ομάδα του Καρέρα. Είναι και στα δύο γκολ μέσα. Ξεκινάει ουσιαστικά το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, παίρνει την κεφαλιά για να καταλήξει συνέχεια στο σου του Λιβάγια, είναι αυτός που βγάζει τη σέντρα και βγάζει την ασίστ στον Ασαραφάρτ για το 1-2. Ακριβώς. Και ο Νέιρα, ο οποίος έχει κάνει τη διαφορά για τον Όφη απέναντι στον ΠΑΣ, κερδίζει το πέναλτι, το εκτελεί και εύστοχα για το 2-1 των κριτικών για να πάρουν μια σημαντική νίκη, οπότε είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Επιθετικό δίδυμο, Τζόλις και Ανσαριφάρτ. Θα μπορούσε να είναι ο Μπαράλες, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης έχασε και το λέω αυτό γιατί πλέον με τα 6 γκολ ο Αργεντινός είναι πρώτος σκόρερ στην Super League, αλλά και ο Τζόλι συνεχίζει την καλή του πορεία και ο Ανσαριφάρντ σκόρερ, εκτός αν θες να προσθέσεις κάποιον άλλον. Δεν νομίζω. Ο Τζόλις έχει βάλει και τον γκολ με την PSV μεσοβδόμαδα, την περασμένη εβδομάδα. Βέβαια, κακό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Τώρα συνεχίζει και σκοράρει. Είναι από τα μεγάλα αστέρια του πρωταθλήματος για την φετινή σεζόν μέχρι και αυτή τη στιγμή. Και ο Ανσαριφάρντ με την εκτελεστική του δυνότητα νομίζω ότι έδειξε για ποιον λόγο συνεχίζει και παραμένει στα πιο υψηλά επίπεδα των σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Και φυσικά είναι και τρομερή ποιότητά του, όπως έδειξε και με τον γκολ που έβαλε στον κόντρο στην Αστέρα. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Κωνσταντίνε, σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Διαλέγεις την καλύτερη για να είναι αυτή που ξεχωρίζει από την 10η αγωνιστική της Super League. Ξεκινάω με τον Αϊτόρ, ο οποίος βαρέθηκε να πανηγυρίζει και βαρέθηκε να του ακυρώνουν γκολ στο Παναθηναϊκός Πανετολικός. Τρία ακυρώθεντα γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αϊτόρ έχει και την assist στο ένα από αυτά τα τρία που ακυρώθηκαν. Έχει σκοράρει δύο φορές. Έχει κάνει αρκετά καλό παιχνίδι, ίσως το καλύτερο μέχρι στιγμής που έχει κάνει από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ήταν άτυχος. Ο Βάρ σωστά νομίζω έχει ακυρώσει τα γκολ του την επόμενη φορά. Δεύτερη φωτογραφία, φυσικά η αγκαλιά του Βιερίνια με τον Παύλο Γκαρσία. Ο Πορτογάλος σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στην Λαμία. Ένα γκολ το οποίο μπορείτε να το ψηφίσετε στη σελίδα της Super League ως Nivea Men Best Goal. Και έτρεξε φυσικά να αγκαλιάσει τον πρώην συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ και νυν προπονητή του. Σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ. Βιερίνια, ο οποίος έφυγε και γύρισε ουσιαστικά το καλοκαίρι, παρέμεινε στην ομάδα της καρδιάς του και είναι και γενικότερα το restart που πραγματοποιεί ο ΠΑΟΚ με τον Παύλο Γκαρσία. Οι δυο τους γνωρίζονται καλά, οπότε ήταν εξαιρετικά σημαντική η νίκη και αυτό το μικρό ξέσπασμα των δυο τους με την αγκαλιά. Τρίτη φωτογραφία από το μάτς του Απόλλωνα με τον Βόλο. Ο Κολόμπος σκοράρει στις καθυστερήσεις για να κάνει το τελικό 3-3 και οι τρεις Αργεντίνοι του Βόλου, ο Φεράρι, ο Κολόμπο και ο Μπαρτόλο και μαζί με τον Περέα, ο οποίος μπήκε στο παρεάκι, σήκωσαν τον αριθμό 10 προς τιμήν του Diego Armando Maradona.
Ναι, λογικό είναι. Οι τρεις Αργεντίνοι θέλησαν να τιμήσουν και αυτοί τον θεό τους σε εισαγωγικά, τον Diego Armando Maradona, να τιμήσουν τη μνήμη του με τον γκολ που πέτυχαν σε ένα τρομερό comeback από τον Βόλο. Στο τρίτο γκολ έχει γίνει και η σέντρα από τον Ουάρντα. Πάλι άμυνα το Απόλλωνα ήταν εκτεθειμένη, έγινε τον γκολ. Και ο Περέα, φυσικά, ο οποίος συνηθίζει λόγω και του πάθους του να πανηγυρίζει με όποιον βρεθεί, οπότε συμμετείχε στο παρεάκι. Και ο Νέιρα αφιέρωσε τον γκολ στον Μαραντόνα μετά το γκολ που πέτυχε στο Όφι Πας Γιάννινα. Οπότε εσύ, ποια καταλήγεις για στιγμή της αγωνιστικής? Νομίζω ότι περισσότερο θα πάω στον Αϊτόρ, γιατί είναι κρίμα μία assist και δύο γκολ να μην μπορούν να σου καταλογιστούν, γιατί υπάρχει πλέον τεχνολογία στο ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν ήταν σωστό, πανηγύρισε, το χάρηκε, αλλά και πάλι στο τέλος πικράθηκε. Αν και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την νίκη. Στιγμή της αγωνιστικής λοιπόν, ο Αϊτόρ. Και τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Ανδρέα Μπουκαλάκη. Δύο γκολ στο ντέρμπι κορυφής με τον Άρη, χάρισε την νίκη στον Ολυμπιακό, τον διατηρεί αίτητο, τον διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Και ήταν η δεύτερη φορά στην καριέρα του, όπως είπες νωρίτερα, Κωνσταντίνε, που σκόραρε δύο γκολ σε ένα μάτς. Θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία του φορά? Ήταν το 17 με την Νότιχαμ, αν θυμάμαι πολύ, πολύ καλά. Πολύ σωστός. Και είναι δύο γκολ, είναι αμυντικός χαφ, είναι παίκτης ο οποίος έχει ανέβει επίπεδο, έχει βελτιωθεί αρκετά, ξέρει να ελέγχει το χώρο του κέντρου, οπότε νομίζω δικαιωματικά του πηγαίνει ο τίτλος του MVP. 19 γκολ λοιπόν στην καριέρα του, τα δύο κόντρα στον Άρη σε 232 παιχνίδια σε συλλογικό επίπεδο για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Φυσικά είναι ο MVP της αγωνιστικής. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.